σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκίνησε μόλις η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγκουανίλε και Τζιμ Τόνιξ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, με δύο ομάδες να κάνουν την πρεμιέρα τους στη νέα σεζόν. Ξεκινούν έτσι τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους, ενώ οι γηπεδούς θα ανοίξουν το σκορ με τον Γκέκιο, ο οποίος θα γράψει το 2-0. Πρώτη εύστοχη προσπάθεια η Τζιν Τόνιξ, η οποία είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στο μπασκετάκι. Τους καλωσορίζουμε στην διοργάνωση. Άσε εγώ το πρώτο σούτ από τον Δημήτρη Καμινάρη. Και τώρα η κόκκινη και πάλι στην επίθεση. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Καμινάρη. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Από τη μία έχουμε Χένρι Μπαξάιρ, Γκέκιο, Καλαφάτη, Σιαμπλή και Τσάρλς Μπαξάιρ. Από την άλλη, για τη Τζιν Τόνιξ έχουμε Βαλαμβάνο, Καμινάρη, Δημήτρη, Κρυμιτσά, Παντούδη και Τσαγκάρη στις πρώτες πέντε. Η σημερινή φιλοξενούμενη τώρα στην επίθεση με τον Τσαγκάρη να παίρνει το τρίποντο. Αστοχή και εκείνο Καλαφάτη για να μαζέψει το rebound. Ασκείται αρκετά μέτρα, αφήνει τον Σιαμπλή. Ζήτησε, πήρε και εκτέλεσε ο Μπαρξάιρ, αστόχησε στην προσπάθειά του. Και τώρα Τσαγκάρης. Παραμένει το 2-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Λαμβάνος θα γυρίσει, βρήκε χώρο, βρήκε για το πρώτο. Έστω ο καλάθι για τους Gin Tonics, 2-2. Και αν μπλείς από κοντά, δεν θα απαντήσει. Τσαγκάρης άρχισε στον Καμινάρη. Ωραία, αυτό συνεργάστηκε με τον ψηλό. Και ο Βαλαμβάνος ξανά θα βάλει μπροστά την ομάδα του για το 2-4. Πρώτο προβάδισμα στο μάτς για τους άσπρους. Καλαφάτης έκανε το κόψιμο, δεν βρήκε το καλάθι. Τσαγκάρης. Πάσε έξω από τον Παντούδη. Τσαγκάρης πάει από τα δεξιά, σταματάει την τρίπλα, κρατάει σταθερό. Βαλαμβάνος, αστοχή αυτή τη φορά, μάχη για το rebound, βγαίνει κερδισμένος ο Σιαμπλής. Μπαρξάιρ θα γυρίσει, κάνει λάθος. Τσαγκάρης δόθηκε η μπάλα στην τρίπλα. Έκανε το λάθος, συνέχεια για τους Πορτοκαλί. Ενώ περάσαμε τα πρώτα τρία λεπτά στην αναμέτρηση, παραμένει το σκορ στο 2-4. Τσαρλς Μπαρξάιρ αφήνει χέρι με χέρι στον Καλαφάτη. Υπάρχει φάουλ από τον Δημήτρη Καμινάρη. Καλαφάτη στη γραμμή. Μάλιστα τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει. Τρία τέσσερα τώρα. Φύγεται στον αέρα, κράτησε την ισορροπία, τη σημάδεψε σωστά ο Γκάνας, όχι με συγχωρείτε, ο Κρεμιτσάς. Για το 3-6. Και αμπλής. Βρήκε απέναντι τον Γκέκιο. Το σάρξε στον Μπαρξάιρ. Θα φτάσει προς τα μέσα, θα κοπεί όμως.
από την καλή άμυνα του Βαλαμβάνου. Και στη συνέχεια, first foul πάνω στον Κρεμιτσά. Θα πάρει ο ίδιος. Και πάλι Κρεμιτσά στην κορυφή. Με τον backside πάνω του. Θα το παίξει καλή άμυνα. Ένα τρίποδο του Τσαγκάρη άστοχο. Ψηλότερα θα επιδείξει και θα πάρει ο Καμινάρης. Αστοχή αρχικά. Παλεύει εκεί κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Κερδίζει τελικά ο Γέλκιος. Γιαμλής. Και ο Καλαφάτης. Στέγεται από το ίσως των Βολών. Μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Το σκορ παραμένει 3-6. Τσαγκάρης σε κλασικά ρόλο οργανωτή. Παίρνει το screen, βρήκε χώρο, εκτέλεσε κιόλας αλλά το χασέ. Καμλής παίζει γρήγορα για τον Μπαρκσάιρ. Αυτός είδε στην κίνηση τον Καλαφάτη. Ψηλότερα ο Τσάρλς. Μπαρκσάιρ ξανά. Τσάρλς για δύο μέσα. 5-6. Ένα σκόντος μόλις χωρίς τις δύο ομάδες. 4-48 πριν αφήσουν πίσω μας την πρώτη περίοδο. Παραμβάνος. Πάει κόντρα στον Σιαμπλή. Του κλείνει καλά το χώρο. Θα πετάξει έξυπνα την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Και θα κερδίσει την κατοχή ο παίκτης των Gym Tonics. Δύο νέα πρόσωπα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Απόστολος Καμινάρης και ο Αρμάος πέρασαν στο μάτσο. Ο Αρμάος ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Και Μιτσά στη λήξη του χρόνου. Δεν ευστοχή. Καλαφάτης βρέθηκε εκεί στην πλάτη του Αρμάου. Εκτέλεσε για να βάλει μπροστά την Αγκουανίλε. 7-6. Σαγκάρης. Όχι με σχολείται Καμινάρης. Αστόχησε και πήρε τώρα ο Μπαρκσάιρ. Και πάλι μια μακρινή πάσα. Καλαφάτης κατευθείαν δεν θα μπορέσει. Πάσα πέρασε για τον Βαλαμβάνο. Συνεργάστηκε ξανά μαζί του. Έφαγε την προσπίση ο Μπαρκσάιρ. Παραδέχεται και το φάουλ. Καθώς έπεσε άταλα στον αντίπαλό του. Και έχουμε το φάουλ για τις βολές του Αρμάου. Έχει η πρώτη. Αρμάος κάνει και την δεύτερη. Μπερδεύτηκαν εκεί οι προστιγμένοι γηπεδούχοι. Πήρε όμως ο Σιάμπλης στο rebound. Καλαφάτης τρυπογυρίζει. Έκανε καλή κίνηση, εκτέλεσε, δεν ήταν η καλύτερη. Κατουσί. Και πάλι για την Αγκουανίλο, ωστόσο. Παναφορά από την baseline, 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος του περίοδου. Μπαρκσάιρ έμεινε μόνος, τον έχασαν, αλλά σημάδεσε το ταμπλό. Κρεμιτσάς. Γυρίζει, κρατάει. Πάει προς τα μέσα, πήδηξαν δύο πάνω του. Υπάρχει φάουλ. Το σηκάνει ο Χένιλ Μπαρκσάιρ. Ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Πορτογαλί. Στο μάτς πέρασε ο Μπέις. Κρεμιτσάς τώρα στη γραμμή, μπορεί να ξαναδώσει το προβάδισμα στους άσπρους. Θα βάλει την πρώτη για να ισοφαρίσει, 7-7. Και 7-8 τώρα. Καλαφάτης. Πήρε ο
μέσα, ωραία, πάσα του για το Σιαμπλή. Δεν μπορούσαν ούτε τώρα να μην το δρόμο προς το καλάθι στην περιοχή. Έκλεψαν όμως ξανά. Μπέις, έκανε την προσπίση, παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Υπάρχει και μια παρατήρηση τώρα στον πάγκο των Gin Tonics. Μπέις στη γραμμή μετά από το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Και 9-8 το βάζουμε και πάλι για την Αγκουανίλε. Αρμάος. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια, δεν του βγήκε σε καλό αυτή η απόφαση. Παρξαέτ. Μπέι, σταματάει η τρίπλα του. Καλαφάτης με φόρα βρήκε το διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε για το 11-8. Αρμάος και πάλι κατεβάζει. Έκανε την κίνηση και πήρε ο Κρεμιτσάς. Θα φτάσει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Καθώς είχε και δύο εξωμένα χέρια μπροστά του. Θα ψάξει να τρέξει. Θα χάσουν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Και επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση οι Gin Tonics. Πόστολος Καμινάρης για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Ηρεμία ζητάει ο Παρξάερ. Και μείνει τώρα στον Σιαμπλή και αυτό με τη σειρά του στον Γκέκιο. Από την γωνία δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Άρα την ισορροπία του ο Παντούδης. Μπέις για 2. Κοντό το σουτ, μαζεύει ο Βαλαμάνος. Καμινάρης. Ένα τρίποδο τώρα από την κορυφή. Ρίσκει σίδερο. Ο Αρμάος ήταν, ναι, ο Αρμάος ήταν. Επιστρέψαμε ένα λεπτό για 13 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει πρώτη περίοδο. Στο 11-8 βρισκόμαστε με την Αγκουανίλε να έχει το προβάδισμα. Ασχολείται, Μπέις έμεινε συγχασμένος. Δεν τιμώρησε όμως την αντίπαλη άμυνα. Καμινάρης. Πήρε ο Παντούδης, εκτέλεσε από το πλάι, έκανε airball. Και έχουμε και φάουλ επάνω στον Απόστολο Καμινάρη. Είναι το τέταρτο για την Αγκουανίλε, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι στην πρώτη περίοδο. Αρμάος εξαιρετική, πάσα του μπήκε με φόρα ο Κουτρίκης, κόπηκε όμως. Μπέις. Μια σκαστή πάσα για τον Καλαφάτη, ωραία, θα ξεφύγει ανάποδο, λέει, πολύ ωραία κίνηση, δεν ήρθε όμως το καλάθι. Παραμένει το 18, 30 δεύτερα ακόμα. Ο Τρίκης οργανώνει με τον Παρξάιν να είναι μπροστά του. Αρμάος, παίρνει το σκριν, ωραία η πάσα του θα περάσει. Παντούδης στέκεται, εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό, 11-10. 5 δευτερόλεπτα τώρα, Παρξάιν. 4-3 από πολύ μακριά, όχι. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ να δείχνει 11-10.
στον Άγιο Νικόλαο για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδο. Η οποία μόλις ξεκίνησε και βρίσκει μπροστά την Αγκουανίλε με μόλις ένα πόντο. 11-10 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Δίνει τον στην επίθεση με τον Κουτρίκη. Να πηγαίνει με φόρα προς τα μέσα, καθαρή άμυνα. Μάχη εκεί για το rebound. Κέρδισε ο Πέις. Γιαμπλής άφησε στο πλάι. Ένα σούτ για δύο από τον Σιμιτσόπουλο. 13-10 κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του. Με αυτό το εύστοχο δίποντο. Κουτρίκης. Νικολαίδης. Θέλει για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Καλαφάτης. Πάει μόνος του όλο το δρόμο, θα τα καταφέρει. 15-10. Δεν φοβήθηκε, δεν δίστασε. Και στο σύμφερι τώρα η Αγκουανίλε. Κουτρικής. Έπαιξε με τον Δημήτρη Καμινάρη. Νικολαίδη ζητάει, σε αυτόν θα ακουμπήσει μπαλά. Έτσι με πλάτη γυρίζει, κάνει τις προσποιήσεις, δεν βρίσκει χώρο για να σουτάρει. Τελείωσε ο χρόνος, δεν προλάβανε να εκτελέσουν γερά οι Gin Tonics. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του Δημήτρη Καμινάρη. Και έτσι πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία. Και παραμένει το 15-10, Καλαφάτης έχουν την ευκαιρία τώρα οι Πορτοκαλί να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά. Γιαμπλής. Έκλεισαν δύο πάνω του, Καλαφάτης βρήκε χώρο, δίνει ύψος στο σούτ του. Αναπηδάει πάρα δύο φορές, καταλήγει εκτός. Μπερδεύτηκαν εκεί με τον Νικολαίδης και ο Κουτρίκης. Φινό λάθος. Σιμιτσόπουλος. Καλαφάτης θα πάρει, θα αφήνει έξω, Σιαμπλής. Γυρίζει, Μπαρξάιρ, πατώντας τη γραμμή. Δεν θα ευστοχίσει. Και τώρα μαζεύει ο Καμινάρης. Ένα δίποντο μέσα από τον Παντούδη. 15-12. Μπαρξάιρ. Μένει με τον Κουτρίκη. Σιαμπλής τώρα. Με τον Καμινάρη πάνω του. Άσε τον Καλαφάτη, εκτέλεσε αυτός από το πλάι και το βάλε. 17-12. Δημήτρης Καμινάρης. Νικολαίδης. Αφήσε τον Απόστολο Καμινάρη. Κουτρίκης. Πήγε προς τα μέσα, κόπηκε κανονικά. Νικολαίδης πάλεψε. Μάζεψε και ο rebound. Και τώρα οδηγείται στην γραμμή των βολών. Ευκαιρία για να βρει τους πρώτους του πόντους. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέφουν και πάλι δύο πετάδες στο παρκέ μετά το time out. Και ο Νικολαίδης είναι στημένος στην γραμμή των βολών για την πρώτη από τις δύο προσπάθειές του. Κατάλληλη μέσα η πρώτη. 17-13. Μέσα και η δεύτερη. 17-14. Γιαμπλής άφησε χέρι με χέρι στον Μπαρξάιρ. Μητσόπουλος έπαιξε με τον Σιαβλή, δυσκολεύτηκε αυτό να υποδεχθεί. Βρέθηκαν εδώ οι Πορτοκαλί, έχει πατήσει εκτός κάποιος από τους δύο. Και συνέχεια τώρα για τους μέτρους Gin Tonics και συγκεκριμένα με τον Τσακάρη. Βρήκε τον διάδρομο, έφτασε μέσα στο καλάθι. 17-16. Πλησιάζουν και πάλι στον πόντο οι φιλοξενούμενοι.
Parkside. Ο Τσάλς ανέβηκε στην κορυφή. Ζήτησε ο Σιαμπλής και πήρε. Σεμιτσόπουλος στον Μπέι. Ωραία γύρισε εδώ η παλαιστινή επίθεση των Πορτογαλί. Δεν ήρθε όμως το τρίποντο. Το τρίποντο με συγχωρείτε. Σταγκάρης. Στέκεται από την κορυφή. Μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Παρξάιρ, κάνει το φόνο Νικολαίδης. Πρώτο ομαδικό και για τους Gin Tonics τώρα. Παρξάιρ. Σιαμπλής. Μπέις έδωσε και πάλι στον Μπαρξάιρ. Μετάει και πάλι ο Σιαμπλής, αυτό θα πάει και πάλι μπαλά. Απλώνει το χέρι του και κάνει το φόλο ο Κρεμιτσάς. Μετράει κανονικά το καλάθι. Και έτσι έχουμε μία βολή. 19-16. Πολύ παραμένει το 19-16. Σακάρης. Κουτρίκης ζητάει κάποιον κοντά του, πάει ο Βαλαμβάνος. Κουτρίκης με το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά. Τελευταίο πεντάλεπτο και στη δεύτερη περίοδο με τον Μαρκ Σάι να παίρνει. Σιμιτσόπουλος πήρε τη χαμηλή πάσα, εκτέλεσε από το πλάι, δεν το έβαλε. Τρίκης προλαβαίνει, γυρίζει, βλέπει την πορτοκαλί, φανελές γύρω του, βρίσκει όμως την πάσα. Βαλαμβάνος, πίνει στον Τσαγκάρι, του δίνει επιλογή για σκριν. Θα παίξουν οι δυο τους και πάλι και θα γυρίσει ωραία ο Βαλαμβάνος για να γράψει το 19-18. Και ώρα να μιλήσει επιθετικά ο Βαλαμβάνος, το κάνει τώρα και μειώνει τον πόντο και πάλι. Σεμιτσόπουλος από τα αριστερά θα μπει. 21-18. Τσακάρης. Βρίσκεται στα δεξιά. Πήρε ο Νικολαίδης, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το έχει κάνει ο Νικολαίδης επάνω στον Σιαμπλή στην προσπάθεια του και να πάρει θέση. Τρίτο ομαδικό τώρα για τους άσπρους. Ένα ομαδικό μέχρι στιγμής για την Αγκουανίλε. Γιαμπλής. Βάζει στην πλάτη του τον Κρεμιτσά. Μαρκ Σάιρ. Θα μπει το καλάθι. Παλαμβάνω σε δεύτερο χρόνο. Μαζεύει. Τρίκης. Αυτή και πάλι στον Τσαγκάρι. Δεν θα φτάσει πάρα στον Νικολαίδη καθώς παρενέβη ο Σιαμπλής. Ωραία η πάσα του, εξαιρετική ασίστ για τον Μπαρκσάιρ. 23-18 το μισό καλά θα ανήκει στον Σιαμπλή. Τσαγκάρι. Του γράφω σύμπαλα τα χέρια. Ο Σεμιτσόπουλος υπάρχει όμως φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Τσακάρης, θέλει να δοθούν βολές. Θα μιλάει για το φάουλ από τον διαιτητή. Και έχουμε επαναφορά τώρα από την baseline. Ένα σούτ από το πλάι, δεν είναι καλό. Διαχείρος Τσακάρη. Ο Σιόπουλος στο στοχεύει τα δεξιά αυτή τη φορά, Μπέις όμως αν δεν την πάλι να καταλήγει στα χέρια του. Ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση και πολύ καλά θα κάνει, 25-18. Στο συν 7 πλέον η Αγκουανίλα, αυτή είναι και μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Πάει ο
Από τα αριστερά ο Κρεμιτσάς δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπαλά. Καμπλής. Μπέις για τρεις. Βρίσκει σίδερο. Πήρε ο Μπαρκσάιρ. Θα καταλήξει μέσα η μπαλά. 27-18. Διαφορά πλέον στους 9. Την Αγκουανίλε. Θα κάνει ένα σερί. 8-0. Σαγκάρης. Θα δει την μπάλα να καταλήγει πάνω από το ταμπλό. Ενώ επιστρέφει ο Γκέκιος για την Αγκουανίλε στη θέση της Σιαμπλή. Φινίστον Μπέι. Γέγιος. Σιμιτσόπουλος. Μπαρκσάιρ για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Παραλαμβάνω σε κάρι και το ρολόι. 1,5 λεπτό ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Σαγκάρι στο θέλει το σούτ. Αδύναμο ωστόσο. Φοβήθηκε από την άμυνα του Μπαρκσάιρ. Κρεμιτσάς άξιος τον Βαλαμβάνο. Στο έδαφος ο Γέγιος, επιθετικό φάουλ. Το έχει κάνει το νούμερο 8 ο Δελιγιάννης. Αλλαγή τώρα επιστρέφει ο Αρμάος για τους Gin Tonics. Αντικαθιστά τον Τσακαρή. Μπαρκσάιρ. Ωραία κίνηση από τον Τσάρλς. Με ευκαιρία με τον Γκέγιο. Ούτε αυτή θα καταλήξει στο καλάθι. Καλαμβάνος. Με τα βήματα το βάζει το Λιάς. Μετράει κανονικά. 27-20. Και έχει κερδίσει και το φάουλ ο Βαλαμβάνος. Καλάθι μετά από ώρα για τους Gin Tonics. Το 17-16 θα ανασκοράζουν οι φιλοξενούμενοι. Φτάσαμε στο 27. Από το 17 με συγχωρείτε, το 21. Όχι, λοιπόν, μιλάω στο 19-18 θα ανασκοράζουν. Φτάσαμε στο 27-20 και στο 27-21 τώρα. Σε 6 πόντους διαφορά. Μια προσωπική ενέργεια εδώ από τον Mark Sides. Ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τώρα οι άσπροι. Κρεμιτσάς. Ένα σούτ για δύο. Δεν καταλήγει ούτε καν Στεφάνη μπάλα. Μπαρκσάιρ αφήνει στον Σιμιτσόπουλο. Ρίχνει ταχύτητα εκείνος, περιμένει τους συμπαίκτες του. Έκοψε ο Τσάρλς, γυρίζει ανάποδο lay up. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού. 14 δεύτερα τώρα όλα για τους άσπρους. Μάος κλείστηκε. 3-2. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας και φινάλε στην δεύτερη περίοδο με το σκορ να γράφει 27-21. Επιστροφή και πάλι για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 27-21 το σκορ. Με την Αγκουανίλε να κρατάει το προβάδισμα στα χέρια της. Σε απόσταση 6 πόντων από τους Gin Tonics. Ξεκινούν κιόλας με τη δική της επίθεση οι Γιβεδούχοι. Θα είναι και εύστοχοι με τον Καλαφάτη. Να γράφει πλέον το 29-21. Τσακάρης. Ένα τρίποντο από το πλάι. Άστοχο από τον Κρεμιτσάκ. Κερδίζουν και πάλι άστρη. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρεμιτσάς πέρασε. Σκόραρε. Υπάρχει και φάουλ. Ό,τι δεν βρήκε νωρίτερα από το πλάι θα μπορέσει να το βρει τώρα. Αν ευστοχής και στη βόλη του ο Κρεμιτσάς. 29-23 το σκορ. Αν προλάβα να ακούσω καλένη και το τρίτο φάουλ του Καλαφατή. Χαμένη βολή.
Και τώρα Καλαφάτης. Και πάλι μπαλά στα χέρια του. Σιαμπλής. Πήρε ο Μπάρκσαερ. Δεν είχε το βλέμμα του Στύπα, αλλά ο Καλαφάτης και κάνει την κίνηση. Δεν κλειδώσαν το λάθος του Πορτοκαλί. Καμινάρης. Πάει κοντά του ο Νικολαίδης. Φαντούδης. Κλείστηκε. Καμινάρης εκτελεί. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Η μπάλα καταλήγει και εκτός. Συνέχεια με την Αγκουανίλη τώρα στην επίθεση. Και τον Μπάρξαρη να κρατάει. Κοιτάει ο Σιαμπλής. Και Μιτσάς τον πιέζει. Θα γίνει και τη τελικά στην άμυνα. Και αφήνει στον Καμινάρη. Καγκάρης. Στο Παντούδης, αστόχησε στην συνέχεια. Μπάρξαερ. Ωραία η πάσα του Καλαφάτης. Θα την κάνει assist, όχι. Το παιξιάσιμο παιχνίδι μπάλα εδώ. Κύλησε βασανιστικά. Και δεν πήγε τελικά στο καλάθι. Ο Κολαίδης χρησιμοποιεί τη δύναμή του. Κολλάει μπάλα στη Στεφάνη. Και αυτός άτυχος στη δική του προσπάθεια. Κατοχή και πάλι για τους Gin Tonics. Βγαίνει πάνω του γραμμικό Καλαφάτης. Νικολαίδης. Θα κλέψει ο Μπαρξάε. Τζάλτς γυρίζει. Εκτελεί άστοχα. Δεν αλλάζει 29-23 στις τελευταίες επιθέσεις. Παραμένει διαφορά στις 6. Σαγκάρης. Βρίσκει λίγο χώρο για να πάρει το τρίποντο. Καθαρίζει την φάση ο Τσάρλς Μπαρξάερ. Και τρέχει με τον Φαντούδη να τον κυνηγά. Πάσα απέναντι για τον Γκέγκιο. Και τώρα Σιαμπλής δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Κοντό το σούτι θα έρθει Στεφάνη μπάλα και στο χέρι του Νικολαίδη. Άστοχες οι δύο ομάδες. Δυσκολεύονται να πάρουν κάτι ουσιαστικό από τις επιθέσεις τους. Φαντούδης προσποιείται. Κρυμιτσάς εκτελεί. Δεν έβαλε πολύ δύναμη. Μπαρξάερ, Σιαμπλής. Και τώρα Καλαφάτης και Γκέγκιος συνεργάζονται σαν οι δυο τους. Ωραία κίνηση. Σηκώνεται. Θα περάσει πάλι πάνω από το Στεφάνη. Καγκάρης. Ακούμπησε τελευταίος ο Μπαρξάερ. Γι' αυτό και κατευθείαν είναι για τους Gin Tonics. Για τους οποίους επιστρέφει ο Βαλαμβάνος. Δεν είναι Νικολαίδη. Το σκέφτηκε, το πήρε τελικά ο Παντούδης, το έχασε. Σιαμπλής έχει όρθιο το βλέμμα του και κολλημένο πάνω του τον Κρεμιτσά, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Σιαμπλής σηκώνεται για δύο. Πρόλαβε ο Καμινάρης. Η μπάλα πριν να περάσει εκτός. Συνεχίζει ο Καμινάρης, αφήνει στη γωνία. Παλαμβάνος για δύο, airball. Η αστοχία συνεχίζεται. Καλαφάτης. Επέστρεψε γρήγορα η άμυνα των άστρων. Καλαφάτης αστόχησε με τη βοήθεια του αμπλό. Καγκάρης.
Θέλει να παίξει με τον Βαλαμβάνο. Γύρισε αυτός, απέφυγε το προσωπικό του αντίπαλο και σκόραρε επιτέλους για το 29-25. Ο Βαλαμβάνος δίνει και πάλι τη λύση. Για να δούμε καλά στο μετά από ώρα στο μάτς. Μπαρξάιρ, πολύ δυνατή πάσα και ψηλή για τον Καλαφάτη. Επιμέρους 2-4 το σκορ. Με 5 λεπτά να έχουμε διανύσει στην τρίτη περίοδο. Και ο Βαμπιάν τώρα στο μάτς για τους Gin Tonics. Πρώτη φορά ο Πάτα επαρκεί σήμερα. Κρεμιτσάς θα στόχει σε δεύτερη ευκαιρία με τον Βαλαμβάνο. 29-27, ο Βαλαμβάνος προσπαθεί να δώσει όθηση στην ομάδα του, την οποία θα φέρει στο μείον 2 τώρα. Από τους καλύτερους παίχτες των Gin Tonics μέχρι στιγμής. Γέγιος θέλει να απαντήσει, θα το κάνει με ένα μακρινό τρίποντο, 31-27. Ρεμιτσάς. Η πάσα του για κανέναν. Γιαμπλής. Πήρε τώρα ο Μπαρξάιρ. Γιαμπλής και πάλι. Θα πάει στο ένας μέναν με τον Βαλαμβάνο. Μπαρξάιρ για δύο μέσα. 33-27. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Τρία και 45 πριν αφήσουμε το σωματικές τρίτη περίοδο, 33-27 το σκορ. Παραμένει μπροστά η Αγκουανίλε, μια δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Κρεμιτσά, η οποία θα καταλήξει σε καλάθι. 33-29 τώρα. Μπαρξάιρ. Γιαμπλή στην περιφέρεια. Του δίνει λίγο χώρο Βαλαμβάνος. Θα πάρει το σύντος Γιαμπλή. Θα στοχίσει. Κρεμιτσάς. Βρίσκει τον Βαλαμβάνο από μακριά. Θα ξανά έξω. Επιλέγει να πλησιάσει. 5 βήματα κόβεται τελευταία στιγμή από τον Μπέι. Μπαρξάιρ θα γίνει ο αποδέκτης της πάσας. Βγήκε όμως τα ποσά καλά στη φάση. Και έχασε την ευκαιρία για να καλάθει. Κρεμιτσάς ύψωσε, Βαλαμβάνος πήρε. Και υπάρχει το φάρο από τον Γκέγιο. Επανέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κρεμιτσάς είναι κοντά το Βαλαμβάνος. Ο Κρεμιτσάς όμως πήρε μόνος στη φάση. Και έγραψε το 33-31. Παίρνει μπρος στις τελευταίες δύο φάσεις ο Κρεμιτσάς. Κουβαλάει την ομάδα του, η οποία και πάλι πλησιάζει σε απόσταση 2 πόντων. Γιαμπλής. Άφησε στον Μπέι. Γιαμπλής και πάλι. Πάσα του δεν θα περάσει, εκεί είναι ο Μαντούδης, ο οποίος δέχεται στο παρκέ, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Μπέις, κοντά σε ένα δύο παλιρακέδο, θα το χάσει. Αμπιάν αφήνει τον Κρεμιτσά. Έχουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν ή ακόμα και να περάσουν μπροστά τώρα οι Gin Tonics. Για την ισοφάριση, όχι, δεν θα έρθει. Υπάρχει φάουλ από τον Βαμπιάν. Προσπάθει τώρα για να σκουπιστεί και το παρκέ. 1-52. Πριν να αφήσουμε πίσω μας την τρίτη περίοδο. Ντέρμπι παραμένει το μάτς, 33-31, με την Αγκουανίλε να κρατάει το προβάδισμα.
Φρίσαιρ. Φύγεται στον αέρα, σημαδεύει σωστά, 35-31. Αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει και ο Τσαγκάρης, αν βλέπω καλά. Σηκώνεται όλα καλά. Συνέχεια στο μάτς. Με τους άσπρους τώρα να είναι στην επίθεση. Ο Τσαγκάρης δεν πέτυχε κάτι καλό. Και τώρα ο Μπαρξάιρ έχει απέναντι για τον Τσάρλς. Καμπλής προσποιείται, πλησιάζει, κρατάει σταθερό, αφήνει στον Γκίγιο. Άρα και πάλι ο Καμπλής, καλή άμυνα από τον Βαλαμβάνο. Αφήνουμε 8 δευτερόλεπτα τώρα την Αγκουανίλε. Θα πρέπει να βιαστούν περισσότερο τώρα οι Πορτοκαλί. Καμπλής 10 διακίνηση, δεν τη βλέπει, θα πάρει ο ίδιος έτσι το σουτ. Και δεν είναι και τόσο καλό. Τελευταίο λεπτό τώρα στην περίοδο. Τσαγκάρης. Πήρε ο Βαλαμβάνος, γυρίζει με το δεξί. 35-33. Καμπλής, Γέγιος. Η μπάλα έφτασε στον Μπέι. Μπαρξάιρ με 8 δευτερόλεπτα στην επίθεση. Θα περάσει από τον Βαλαμβάνο. Κλείσανε δύο πάνω του. Κάποιος συγκρούστηκε μαζί τον Βαλαμβάνο. Αυτός έκανε και το φάουλ. Ανανεώνεται και το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα πλέον για τους γηπεδούχους. Κάνε την κίνηση ο Μπαρξάιρ και πειράψε στον Γέγιο. Ένα μακρινό δίποντο, όχι καλό όμως. Τσαγκάρης. Του φωνάζει να ηρεμήσει, να ρίξει τα χέρια καθώς έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα στη διάθεσή τους. Όλα δικά τους οι Gin Tonics. Πέρασε η πάσα, έκανε βήματα όμως ο Αρμάος. 7 δεύτερα τώρα για την Αγκουανίλε. Μπαρξάιρ. Πάει προς τα μέσα, μέχρι το λέει από 37-33. Και αυτό είναι και το σκορ με το οποίο τελειώνει η τρίτη περίοδος. Άρχισε να γίνει επαναφορά καθώς υπήρξε ένα θεματάκι με τον φωτεινό πίνακα. Θα γίνει μια επαναφορά και θα ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. 37-33 το σκορ. Και όλα είναι έτοιμα τώρα για να συνεχίσουμε. Μπέιτς άφησε στον Σιαμπλή και ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα και το τέταρτο δεκάλεπτο. Μπέιτς. Καλαφάτης άφησε στον Μπέι και πάλι για να πάρει το τρίποντο εκείνος. Κουτρίτης. Ο Τσαγκάρης προσποιήθηκε, εκτέλεσε για δύο, δεν το έβαλε και μαζεύει ο Σιμιτσόπουλος. Μπαρξάιρ. Καμπλής παίρνει έξω, ο Μπέις θα πάρει και πάλι το τρίποντο, θα το βάλει αυτή τη φορά. 40-33, το ψεύξε το σουτ, τελευταίες δύο εκθέσεις, το βρήκε τώρα. Και στο σύν 7 η Αγκουανίλε. Τσαγκάρης πάει μόνος του, θα το βάλει. 40-35. Καμπλής για την Αγκουανίλε. Καλά
Καλαφάτης άφησε στον Μπέι. Πάει στο φλότερ, το οποίο δεν θα καταλήξει το καλάθι. Ανανεώνει την επίθεση του Πορτοκαλί. Καλαφάτης αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Βλέπουν όμως την μπάλα με τον Καμινάρη την Τόνιξ και υπάρχει φαουλ από τον Σιμιτσόπουλο, ζητούν από διαθλητικό διάσπρι. Έχει δοθεί απλό φαουλ. Τσακάρης. Ψάχνει επιλογές, καθώς έχει σταματήσει τρίπλα και πιέστηκε, έγινε το λάθος τελικά. Δύο μέναν τώρα στην επίθεση και ο Charles Barkside δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση για το 42-35. Στο μείον, 7 πλέον, η Gin Tonic στο συνεστέρια Γκουανίλε. Καμινάρης προσποιήθηκε, Καλαβάνος κερδίζει το φάουλο από τον Σιαμπλή. Καλαβάνος άφησε στον Καμινάρη. Περνάει η πάσα. Ακόμα ένα κλέψιμο από τους Πορτοκαλί. Και πάλι ο Charles Barkside θα βρεθεί σε θέση βολής για το 44-35. Εκμεταλλεύονται το ανοιχτό γήπεδο τώρα οι γηπεδούχοι και ξεφεύγουν στο 44-35. Time out για τους Gin Tonics. Ξεκίνησε για πάλι δράση, 7,5 λεπτά πριν το τέλος. 44-35 πλέον το σκορ. Αέρα. 9 από τον πλέον παίρνει πλέον η Αγκουάνιλε. Με ένα ξεπέταγμα στις τελευταίες φάσεις. Εκμεταλλευόμενοι τα κλεψίματα και το ανοιχτό γήπεδο με τον Charles Barkside. Και πάλι η μπάλα στα χέρια των Πορτοκαλί. Σιμιτσόπουλος ανενόχλητος, θα βρει σιδερό. Ακόμη ένα λάθος, συνεχόμενα λάθη για τους Σάσπρους. Σε ένα αρκετά καθοριστικό χρονικό σημείο. Μπέις από πολύ μακριά, δεν έρχεται το στόχο σουτ. Μπαλά περνάει και εκτός. Συνέχεια τώρα με τον Τζαγκάρη να φτιάχνει αυτή την επίθεση των Gin Tonics. Θα επιχειρήσει ο ίδιος ένα τρίποντο από την κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά. Πίσω από τα 6.75 οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Σιαμπλής. Πίνει στο πλάι, Μπαρκσάιρ, πάλι Μπέις. Σιαμπλής έχει πάρει θέση. Έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Κρεμιτσά. Πήρε ο Σιαμπλής μετά την επαναφορά. Barkside είδε την κίνηση του Σιμιτσόπουλου. Καλαφάτη στέκεται στον αέρα, δεν θα μπει παρά στο καλάθι και τώρα Τσακάρης. Γυρίζει κλεισμένος από δύο, υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Καλαφάτης. Και είναι το τέταρτο δικό του. Δεν θα γίνει και η αλλαγή, ο Καλαφάτης θα περάσει εκτός για να προστατευτεί στην θέση του. Στρέφει ο Χένρι Μπαρκσάιρ. Αλλαγή και για τους Gin Tonics. Ο Παντούδης πέρασε στο παρκέ. Άστοχη η πρώτη από τον Τσακάρη. Έξω και η δεύτερη. Μπέις. Σιμιτσόπουλος έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Σωστά δεν θα το κάνει όμως. Καμινάρης. Θα
παγκάρι στα αριστερά. Είδε την κίνηση του Παντούδη. Μας θα πίσω από την πλάτη. Δεν υποδέχτηκε ποτέ την μπάλα ο Παλαβάνος. Νομίζω ότι εθνιδιάστηκε κιόλας λίγο. Είναι με την κατάσταση ο Μπαρξάιρ. Οργανωμένη επίσης τώρα για την Αγκουανίλε. Σηκώνεται για 2 μέσα. 46-35. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε διψήφια διαφορά σήμερα. Με την Αγκουανίλε να βρίσκεται στο σύν 11 πλέον. 40 δεν μπορεί να απαντήσει από την κορυφή. Οι Gin Tonics δείχνουν αν μπορεί να ακολουθήσουν. Εξαιρετικά δεν βρίσκουν λύσεις, ενώ καλούν τώρα και time out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out. 4:45 το ρολόι για να ολοκληρωθεί η σημερινή αναμέτρηση. 46-35 το σκορ, με την Αγκουανίλε να έχει πάρει πλέον την ψήφια διαφορά. 11 πόντων πλέον. Νιαμλής. Πιεζόμενος εκεί ο Μπαρξάιρ θα βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Και κολλημένο πάνω του τον αντιπαλό δεν είχε καλή ισορροπία. Με όλα αυτά έγινε το 48-35. Τρίποδο τώρα μέσα από τον Καμινάρη. 48-38. Ένα από τα λίγα τρίποδα που έχουμε δει στο σημερινό παιχνίδι. Σιαμλής πήγε κοντά για να πάρει. 4 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος. Σηκώνεται για 2, δεν θα το βάλει. Δημήτρης Καμινάρης αφήνει στον Κρεμιτσά. Παλαμβάνος γυρίζει πρόσωπος στο καλάθι και εκτελεί. 48-40. Βγάζουν μια μικρή αντίδραση Gin Tonics. Και έχουμε time out αυτή τη φορά για την Αγκουανίλε. Τρεις ή μισή λεπτά ακόμα για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης, αν δεν υπάρξει κάποιο έξτρα πεντάλεπτο. 48-40 με τους Gin Tonics να βγάζουν μια μικρή αντίδραση νωρίτερα. Με τον Βαλαμβάνο και τον Απόστολο Καμινάρη και να μειώνει 8 πλέον. Θα ανέβει διάφορα για πάλι σε διψήφιο με την προσπάθεια εδώ, την έφυγη προσπάθεια του Χένι Μπαρξάιρ. 50-40. Καλή άμυνα κιόλας από τον ίδιο. Κρεμιτσάς. Βαλαμβάνος. Τότε ο Παντούδης σηκώθηκε μετά την προσποίηση. Ο ριμπάουντ στα χέρια της Αγκουανίλε και του Χένι Μπαρξάιρ. Συγκεκριμένα ηρεμία του Ταϊογίγιους. Δεν χρειάζεται λόγος. Δεν χρειάζεται βιασύνες τώρα. Τσάλτς Μπαρξάιρ. Βρίσκει σίδερο. Παλαμβάνος. Μείνει στον Μιτσά. Βρέθηκε στο παρκέ αυτός. Φάουλ. Δεν έχουμε και μια διακοπή τώρα για να σκουπίσει το παρκέ εκεί που προσγειώθηκε ο παίκτης των Gin Tonics. Είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους Gin Tonics. Επανέφεραν οι άσπροι. Πιέζεται ψηλά ο Κρεμιτσάς.
Μινάρης. Στέγεται για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Παλαμβάνος, δεν είναι καλή εκτέλεση. Μπάλα για την Αγκουάνιλε. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο. Μια καλή διαφορά κατά τους χέρια τους τώρα οι Πορτοκαλί, οι οποίοι μπορούν και να αυξήσουν. Μπαρξάι, θα παίξουμε τον Σιαμπλή, σηκώνεται για 2, το χάνει. Καμινάρης, άσε στα αριστερά. Και τώρα πήρε ο Κρυμιτσάς. Κρυμιτσάς με κολλημένο πάνω τον Μπαρξάι. Καμινάρης τώρα. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπαρξάι, έκλεψε. Πάρει τώρα ο Τσάλς, θα πάει με φόρα και δεν θα μπορέσει να το σταματήσει κανείς. 52-40. Νομίζω πως δύσκολα μπορεί να χάσει την νίκη σήμερα οι γηπεδούχοι. 1-15 απομένει, 52-40 για φορά στους 12. Νομίζω πως δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Παντούδης, έχουμε πόδι. Παπιάν και Γκάνας θα πέρασε τώρα στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το κλέψιμο και το Ρώσια Μπλής. Πέις αφήνει στον Μπαρξάιρ, Σινιτσόπουλος. Ζητάει ένα σκριν ο Μπαρξάιτ. Σινιτσόπουλος θέλει την μπάλα, θα παίξει με τον Μπέι, τον δυσκολεύει πάρα πολύ όμως και η μπάλα καταλήγει εκτός. 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Αγκουανίλε όπως όλα δείχνει θα πάρει την νίκη, θα ξεκινήσει με το δεξί. Της υποχρέωσης της στο κύπελο αλλά και στην Νέα Σεζόν γενικότερα. Σε αντίθεση με τους Τζιν Τόνικς οι οποίοι για αυτή την πρώτη εμφάνισή του στο μπασκετάκι δεν θα καταφέρουν να επικρατήσουν εδώ. Άτυπος ο Κρυμιτσάς. Δεν πούλησε η μπάλα στην εκτέλεση. Θα πάει στη γραμμή όμως για 2 βολές. Πάμε η δεύτερη. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Σιαμπλής πίνει έξω. Μαρξάιρ Σιμιτσόπουλος. Δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Φινάλ λοιπόν στο μάτς. Νίκη για την Αγκουάνιλε, η οποία θα επικρατήσει με 52-41 επί των Gin Tonics.